Ο χρόνος τελειώνει και ασχέτως του COVID, η βιομηχανία των άνιμε δεν σταμάτησε να παράγει. Ήταν πραγματικά η πιο ευχάριστη χρονιά για κάλυψη άνιμε, γιατί είχα αμέτρητες σειρές να δω και φάνηκε. Παρ' όλα αυτά, δεν πρόλαβα να μιλήσω για ό,τι ήθελα. Άρα τι καλύτερο από μια λίστα με σειρές που είδα και θέλω να δείτε και εσείς. Θα αρχίσω με παλιές σειρές που μας δώσαν περισσότερες σεζόν. Συγκεκριμένα το Haikyuu, το Kaguya Sama Love is War, το Shokugeki Kinosoma και το Major, οι οποίες ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλές. Αφήνοντας όμως τα παλιά, καιρός να περάσουμε στα φρέσκα. Ξεκινώντας με το παιχνίδι Cyberpunk 2077 να είναι ο hot τίτλος του 2020 και με το στυλ Cyberpunk πάντα να είναι αγαπητό στον κόσμο, όλα μοιάζουν να είναι έτοιμα για το Akudama Drive. Εκτός φυσικά από το γεγονός ότι το Cyberpunk ήταν για το... Το Akudama Drive ακολουθεί την ιστορία μιας κοπέλας, όπου θέλοντας να επιστρέψει έναν άγνωστο τα χρήματά του, μπλέκεται με μια συμμορία που αποτελείται από Akudama. Παρατηρήσατε όμως ότι δεν είπα κανενός το όνομα? Όχι γιατί είναι μυστικό, αλλά γιατί φαίνεται ότι ούτε η ίδια η σειρά δεν δίνει όνομα στους χαρακτήρες. Ακόμη και η πρωταγωνίστρια αναφέρεται ως συνηθισμένο άτομο στην περιγραφή της. Περίεργο για πραγματική ζωή, αλλά όχι τόσο για ένα video game. Και αυτό οφείλεται στον Καζούτα Κόντακα, που είναι υπεύθυνος για το franchise του Νταγκνταρόμπα και τεράστια έμπνευση για αυτό το άνιμε. Το οποίο συνεχώς είναι πανέμορφο, με animation που καλακεύει κάθε σκηνή και με σκηνές με πανέμορφα έντονα χρώματα, αλλά επίσης και με άλλες μουντές βυθισμένες στο σκοτάδι για να μας θυμίζουν τον πραγματικό κόσμο που βρισκόμαστε. Γενικότερα η σειρά δεν προσπαθεί να το παίξει κάτι παραπάνω από τι είναι, δηλαδή μια αφορμή για πανέμορφα animation και απίστευτη δημιουργική βία σε ένα cyberpunk κόσμο. Και μπορώ να ορκιστώ ότι αν και η ιστορία δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, η εμπειρία θα σας ξετρελάνει. Απλά βάλτε το opening στο mute, γιατί πραγματικά το τραγούδι δεν ακούγεται. Ο πρωταγωνιστής μας, ο Τζόταρο, όχι αυτός, είναι ένας 29χρονος πρώην Ολυμπιονίκης και πατέρας μιας κόρης που έχει έρθει αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα ότι μάλλον έφτασε η ώρα του να σταματήσει να ασχολείται με τον αθλητισμό γιατί σωματικά δεν μπορεί να συναγωνιστεί πια τους νεότερους αθλητές. Το πρώτο επεισόδιο ξεκινάει με υπερβολικά χαμηλούς τόνους, με τον πρωταγωνιστή να βρίσκεται σε ένα ηθικό δίλημα το οποίο λύνεται στην αρχή του πρώτου επεισοδίου. Με τον Τζόταρο να ανακοινώνει στον κόσμο ότι η παρέτησή του από τον αθλητισμό τελικά θα αργήσει. Και μετά από αυτό το σημείο η σειρά γίνεται ακόμη καλύτερη. Όπως είχα αναφέρει στο παρελθόν, τα αθλητικά άνιμε λειτουργούν ως μέσο ώστε να μεταφέρουν τα συναισθήματα ενός πρωταγωνιστή και να πούν την ιστορία του. Και αυτό εδώ είναι ξεκάθαρο. Φυσικά όμως, ο αθλητισμός και ο ανταγωνισμός δεν λείπουν από αυτή τη σειρά. Σύντομα εμφανίζεται ένας νέος αντίπαλος, αποφασισμένος να αναγκάσει τον Τζόταρο να τα παρατήσει, όπου η μάπα προσπαθεί με τη χρήση 3D και hand-drawn animation να μας δώσει ένα αρκετά περίπλοκο άθλημα, όπου είναι πραγματικά δύσκολο να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει διασκεδαστικό. Τα αθλητικά άνιμε χρησιμοποιούν οπτικές μεταφορές και υπερβολή για να κάνουν ένα άθλημα ή μια σχετικά απλή κίνηση να δείχνει εξωπραγματική στα μάτια μας. Αλλά αυτό εδώ δεν συμβαίνει στο Taisho Samurai. Την προτείνω ανεπιφύλακτα σε λάτρες αθλητικών άνιμε, αλλά και σε άτομα που θέλουν μια πιο σοβαρή σειρά, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να νιώσουν έντονα συναισθήματα, με αγαπητούς χαρακτήρες και ένα πανέμορφο soundtrack. Και σε αντίθεση με το Akudama Drive, έχει απλά άψογο opening. Μια σειρά που με είχε χαϊπάρει αρκετά από το πόστερ της, αλλά πέρα από τους φανατικούς του όμορφου animation, δεν ακούστηκε πολύ. Από τα πρώτα διαφημιστικά, το Decadence έμοιαζε σαν Attack on Titan στο μέλλον. Το Decadence είναι ένα φρούριο, στο οποίο βρίσκεται το τελευταίο μέρος της ανθρωπότητας, διότι το 90% της έχει αφανιστεί. Σε αυτό το κινητό φρούριο, η πρωταγωνίστρια μας η Natsume, η οποία μικρή έχασε τον πατέρα της εξαιτίας τεράτων τα οποία ονομάζονται Gundam, επιθυμεί να τα πολεμήσει, αλλά δεν μπορεί. Διότι πρώτον δεν την επέλεξε να μπει στο σώμα και δεύτερον λόγω ενός ατυχήματος που είχε μικρή που την οδήγησε να χάσει το χέρι της. Τελικά διορίζεται μεν, αλλά για να καθαρίζει τον Decadence μετά από μάχες και εκεί βρίσκει τον Καμπουράγκη, έναν μοναχικό τύπο που, αν και δηλώνει ότι ασχολείται μόνο με τον καθαρισμό του Decadence, σύντομα αποκαλύπτεται ότι έχει ικανότητες που του επιτρέπουν να αντιμετωπίσει τα Gundam. Έτσι το Decadence και οι επισόντες πολέμανε τα Gundam και προσπαθούν να επιβιώσουν. Αλλά όμως όλα αλλάζουν όταν εμφανίστηκε αυτό. Πανέμορφη σειρά που στη δράση μου θυμίζει πραγματικά πάρα πολύ τον Gurren Lagann και έχει ένα από τα καλύτερα opening της χρονιάς. Από την εταιρεία που είναι αντικειμενικά ο βασιλιάς των turn-based RPG και από το στούντιο που δημιούργησε τον Dragon Ball έρχεται μια μοντέρνα έκδοση μιας παλιάς σειράς. Πριν χρόνια, ένας άγνωστος πολεμιστής, γνωστός μόνο ως ήρωας και το πάρτι του, πολέμησαν και νίκησαν τον σκοτεινό άρχοντα του κόσμου. Με τον σκοτεινό άρχοντα να έχει πεθάνει, η ειρήνη επέστρεψε και πάλι. Αλλά δυστυχώς, αυτό δεν κράτησε αρκετά. Το Dragon Quest ακολουθεί τις περιπέτειες του μικρού Dai, ενός παιδιού που μεγάλωσε σε ένα νησί με φιλικά τέρατα και ο θεωρητικά παππούς του τον εκπαιδεύει ώστε να γίνει μάγος με την ελπίδα κάποτε να βοηθήσει τον νέο ήρωα.
Ο Ντέι αποδεικνύεται ατάλλαντος μάγος, αλλά αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και το όνειρό του είναι να γίνει ήρωας ο ίδιος. Έτσι ο Ντέι πρέπει να μπει σε ταχύρυθμα μαθήματα ηρωισμού και μέσα σε λίγο χρόνο να αποκτήσει τις ικανότητες για να πολεμήσει τον σκοτεινό άρχοντα και τον στρατό του. Αλλά όλα δεν είναι όπως φαίνονται. Το Dragon Quest είναι μια ξεχωριστή σειρά. Όχι μόνο γιατί είναι ένα remake κλασική σειρά Shonen και μέχρι τώρα είναι απίστευτα πιστό σε ένα παλιό manga, το οποίο για ανεξήγητους λόγους είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα, αλλά επειδή δείχνει πόσο έχει αλλάξει το animation. Με την ένταξη της σειράς, αποκαλύφθηκε ότι η Toei είχε ολοκληρώσει 24 επεισόδια. Η σειρά είναι αψεγάδιαστη από το opening και τις αρχικές σκηνές που ήταν. Μέχρι και κάθε σκηνή μάχης. Τα σχέδια των χαρακτήρων για τα παιχνίδια Dragon Quest πάντα δίνονταν από τον Akira Toriyama του Dragon Ball, αλλά εδώ μεν δεν δόθηκαν από αυτόν, αλλά δε από έναν μεγάλο animator του Dragon Ball Super. Άρα, προφανώς υπάρχουν στιλιστικές αναφορές στο Dragon Ball και φαίνονται. Και μην ξεγελιέστε. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετά σκοτεινά στιγμιότυπα σχετικά με τη σχέση των ανθρώπων και των τεράτων και ποιος είναι καλός ή κακός. Το Blood of Zeus δεν είναι άνιμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι άνιμε. Είναι μια αμερικάνικη παραγωγή από στούντιο στην Καλιφόρνια με Αμερικάνους δεν υπεύθυνο για τα πάντα. Ακόμα και η δικαιολογία μου ότι τα σχέδια είναι εμπνευσμένα από άνιμε, άρα το θεωρώ άνιμε όπως το Castlevania, δεν λειτουργεί εδώ. Το Blood of Zeus, το οποίο αρχικά ήταν γνωστό ως Gods and Heroes, είναι μια πρωτότυπη σειρά του Netflix που βασίζεται στην αρχαία μυθολογία. Από το Powerhouse Animation Studios, γνωστό για τις δουλειές του όπως Castlevania και Seis Manos, έρχεται η ολοκαίρουργη σειρά των αδερφών Παρλαπανίδη, Κάρολου και Βλάση, και ναι, δεν λέω τα ονόματα του στα αγγλικά. Αφήστε με να φλεξάρω λίγο ελληνικό άνιμε. Οπαπαπαπ, τι είπαμε? Καρτούν. Η ιστορία του Blood of Zeus αφορά μία από αυτές τις περιπέτειες του Δία. Αλλά πρώτα λίγο backstory. Μέσα από όλες τις περιπέτειες και τα κατορθώματα του Δία, ένα ήταν το μεγαλύτερο, και αυτό ήταν οι Τιτανομαχίες. Ο Δίας ως αρχηγός των Θεών νίκησε τους Τιτάνες και έτσι εξασφάλισε την αρχηγία του καθώς και τον έλεγχο του αέρα και του ουρανού. Στον Blood of Zeus όμως, η μάχη δεν αρκέστηκε σε αυτό. Μετά από την ήττα του τελευταίου Τιτάνα, το αίμα του έπεσε στη θάλασσα και από αυτό γεννήθηκαν γίγαντες. Η μάχη ήταν σκληρή και τελικά η διπλωματία ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας, μιας και ο Δίας ήταν νικητής, αφού κατάφερε να πείσει δύο από τους γίγαντες να τον βοηθήσουν και να παγιδεύσει τις ψυχές τους πετάγοντας τα κορμιά τους στον ωκεανό. Η ιστορία μας όμως δεν σταματάει εδώ. Με την ειρήνη να βασιλεύει, ο Δίας γυρίζει πίσω στα γνωστά του κόλπα. Συγκεκριμένα τη γυναίκα του βασιλιά Περίανδρου, η οποία είναι και η μητέρα του πρωταγωνιστή μας του ήρωνα. Όλα αυτά όμως άλλαξαν όταν εμφανίστηκαν τα τέρατα, με αρχηγό τον Σεραφείμ. Η Σία είναι απίστευτα βίαιη και δεν δηλιάζει να δείξει βία όπως ο μπαμπάς στο Castlevania, το οποίο ενισχύεται από τα πανέμορφα σχέδια των χαρακτήρων και τη σκίαση σε κάθε σκηνή. Δυστυχώς όμως, εδώ σταματάνε και τα θετικά. Το animation, αν και αρχικά έδειξε να μην σταματάει να δείχνει καλύτερο, σύντομα σταμάτησε. Γενικότερα, η ιδέα ήταν καλή, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα θέματα μου ήταν ο πρωταγωνιστής, όπου για κάποιο λόγο η ιστορία τον κρατάει στην άκρη και δίνει κυρίως βάση στο να αναπτύξει τον κόσμο του. Παρ' όλα αυτά, με την τελική μάχη και με ένα cliffhanger στυλ Marvel Cinematic Universe μια δεύτερη σεζόν που επιτέλους επιβεβαιώθηκε, το Blood of Zeus με κάνει να περιμένω μόνο για καλύτερα. Μερικές φορές στη ζωή βρίσκει μια σειρά τόσο καλή που αναρωτιέσαι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να την παρουσιάσεις. Τι κάνεις όμως όταν αυτό που θεωρούσες τέλειο τελικά δεν είναι? Ίσως πρέπει να προσποιηθείς. Ίσως πρέπει να γίνεις ένας. Το Studio Vid παράτησε το Attack on Titan, αλλά όχι τις καλές σειρές. Έτσι μας έδωσε το Great Pretender, μια σειρά βασισμένη σε παραχαράκτες, οι οποίοι επιζητούν να βγάλουν χρήματα. Ο τυπικός παραχαράκτης βγάζει από τη Μίγα Ξίγκη, αλλά επειδή είμαστε σε άνιμε, οι χαρακτήρες μας βγάζουν χρήματα από άτομα που πραγματικά το αξίζουν. Η ταινία που πιστεύω ότι ήταν η μεγαλύτερη έμπνευση για αυτή τη σειρά ήταν η Πλεκτάνη, με τον Leonardo DiCaprio, τον Tom Hanks και τον Christopher Walken, όπου αν δεν την έχετε δει, πηγαίνετε τώρα. Είναι πραγματικά πολύ καλή. Η πλοκή αφορά ένα νέο στην Ιαπωνία. Ένα μικρό κλεφτάκο που κάνει λοποδιτιές για ψηλά. Our Japanese top scammer. Και για πρώτη φορά πιάνεται κορόιδα από τον Γάλλο παραχαράκτη Λοράν και έτσι αποφασίζει να τον ακολουθήσει με σκοπό να κάνει ένα κόλπο αρκετά μεγάλο για να του δείξει ότι είναι καλύτερος από αυτόν. Έτσι οι δυο τους συνεργάζονται και γυρίζουν όλο τον κόσμο ψάχνοντας κορόιδα και ταυτόχρονα συναγωνίζοντας ο ένας τον άλλον με φυσικά τον Λοράν, αν και ψύχρεμο γόη, στην πραγματικότητα άσωση στρατηγικές, μιας και όλες του οι κινήσεις είναι πάντα υπολογισμένες. Σταδιακά το cast μεγαλώνει, κυρίως διότι για να πετύχουν τις κομπίνες τους χρειάζεται ένα συνδυασμό πολλών ατόμων παρά μόνο ενός. Έχεις αυτόν που σχεδιάζει τα πάντα και είναι πάντα τέλειος, έχεις τον εκτελεστή, τη femme fatale και το γεγονός ότι αυτοί οι θεωρητικά τέλειοι άνθρωποι στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, κάνει τη σειρά να δείχνει ακόμη πιο ρεαλιστική. Το πρώτο επεισόδιο με καθήλωσε, διότι ασχέτως της έκδοσης που βλέπεις, η ιαπωνική ή η αγγλική, οι ηθοποιοί ήταν ίδιοι
και μιλούσαν αγγλικά, αλλά χρησιμοποιώντας τις πραγματικές τους προφορές. Αν και οι μεταγλωτίες προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλοι οι άνιμε χαρακτήρες μιλούν άπτιστα αγγλικά ή ιαπωνικά, στην πραγματικότητα κάθε λαός προφέρει λέξεις διαφορετικά. Πράγμα που το εκτίμησα. Έλατε όμως που αυτό σταματάει στη μέση του πρώτου επεισοδίου. Where did you learn to speak like this? Έξι άτομα από όλο τον κόσμο που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Το χειρότερο είναι ότι σε όλη τη σειρά υπάρχει ένα αστείο ότι και καλά ο πρωταγωνιστής προφέρει περίεργα αγγλικές λέξεις διότι είναι Ιάπωνας. Πράγμα που σταματάει να ισχύει μετά το πρώτο επεισόδιο, μιας και μιλάει άπτεστα αγγλικά. Ασχέτως όμως αυτού του συμβάντος, μπορώ να πω με ασφάλεια ότι η αγγλική μεταγλώττιση είναι ο καλύτερος τρόπος για να δεις τη σειρά. Και θα μπορούσα να πω ότι για μία περίοδο τη θεωρούσα αντικειμενικά την καλύτερη σειρά του 2020. Και φυσικά το opening αλλά και το ending αποτελούν άψογες παρουσιάσεις όλης της σειράς. Όχι όπως μόνο λόγω του animation, το οποίο φαίνεται να είναι εμπνευσμένο από το Soul Bass, αλλά καθαρά και λόγω της μουσικής που χρησιμοποιείται για το ending, συγκεκριμένα του τραγουδιού του Freddie Mercury, το The Great Pretender, που για όσους έχετε δει το βίντεο μου για το Jujutsu Kaisen, ξέρετε που το πάω σχετικά με τα anime και τη Δύση. Γιατί όμως διστάζω να παρουσιάσω αυτή τη σειρά ως την καλύτερη του 2020 που θα καταφέρει να επιβιώσει μέσα από τα χρόνια και θα γίνει κλασική. Αυτό οφείλεται. Το Netflix όρισε τη σειρά σε δύο μέρη και πραγματικά βοήθησε. Αν το Great Pretender σταματούσε στο πρώτο, θα το θεωρούσα masterpiece. Αλλά στο δεύτερο κομμάτι, πήρε τα μικρά προβλήματά του με την μπλοκή και δυστυχώς τα έκανε μεγαλύτερα. Ο πρωταγωνιστής, αν και στην αρχή αυτοαποκαλεί το καλύτερο παραχαράκτης της Ιαπωνίας και φαίνεται ενθουσιασμένος με την πρόκληση, μετά από την πρώτη αποστολή, το βλέπουμε να κάνει στροφή 180 μοιρών και να διστάζει. Αν και να πω την αλήθεια, το πάθος του επιστρέφει μερικές φορές, καθαρά λόγω του εκνευρισμού του με τον Λοράν. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι τα τελευταία επεισόδια της σειράς που υποτίθεται έχουν τα μεγαλύτερα κόλπα, δυστυχώς ήταν υπερβολικά προβλέψιμα. Και φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι ψεύτικοι θάνατοι. Για να είσαι Great Pretender, πρέπει να ξέρεις πότε να παίξεις τα χαρτιά σου και να μην καταστρέφεις το άψογο δράμα που έχεις χτίσει μόνο και μόνο για ένα happy ending. Παρόλα όμως τα προβλήματα, προτείνω τη σειρά ανεπιφύλακτα. Δείχνει άψογη, ακούγεται άψογη και ασχέτως των θεμάτων της, παριστάνει πολύ καλά ότι είναι άψογη. Με το τέλος να υπονοεί συνέχεια, μπορώ να πω ότι ανυπομονώ να δω ότι μας επιφυλάσσει το μέλλον για το Great Pretender. Και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω τη λίστα μου με τα άνιμε του 2020 που θα ήθελα να σας προτείνω. Αλλά εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια σειρά η οποία έπρεπε να δω και δεν ήταν στη λίστα μου? Γράψτε στα σχόλια τις δικές σας καλύτερες σειρές για το 2020 και μην ξεχνάτε, μπορείτε να με βρείτε στο Instagram όπου ανεβάζω αποκλειστικά άνιμε και μάγκα περιεχόμενο καθημερινά ή να μπείτε στο Discord server μου που συνομιλούμε καθημερινά και πολύ συχνά κάνουμε προβολές ταινιών. Ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα μερικές σειρές οι οποίες δεν μίλησα, αλλά ίσως κάτι γίνει στο μέλλον. Από Μαζίνγκερ Ντέστρο, γεια σας και καλή πρωτοχρονιά!